Καλώς στην Αμερική, αλλά έχει ελληνική καταγωγή. Να την γνωρίσουμε. Βεβαίως, πρώτα. Να της πούμε ένα γεια. Ανούλα μου, καλό μεσημέρι. Γεια σου, τι κάνεις. Πώς είσαι, how are you? I am fine, you. Πώς θα περνάς καταρχήν στην Αμερική, πριν δούμε το βίντεο που σε ετοιμάσαμε για να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές. Είσαι σπαρτιάτισσα καταγωγή, ε. Ναι, οι δύο γονείς μου είναι από δύο χωριά. Έξω από την Σπάρτη, Κροκές και Βουρδόνια. Πώς? Κροκές και Βουρδόνια. Ναι. Στην Σπάρτη. Έχει σπαρτιάτικο έτσι, σπαρτιάτικη ψυχή. Ναι. Δεν το βάζεις κάτω με τίποτα. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες που αν και είσαι 95 κιλά, πρωταγωνιστής σε καμπάνιες διαφημιστικές, φωτογραφίζεσαι. Ποζάρεις ως μοντέλο, είναι κάτι που το έκανες από μικρή. Καλά σε βλέπω και πραγματικά θέλω πρώτα να σε χειροκροτήσουμε όλοι εδώ. Γιατί αυτό για μένα είναι σημαντικό. Το θέλω μας να είναι πάνω απ' όλα. Ας τη γνωρίσετε λοιπόν κι εσείς την Ανούλα. Είναι Ελληνίδα μοντέλο για μεγάλα μεγέθη και κάνει θράψη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Άννα Δρίτσα ζυγίζει 95 κιλά, αλλά παρά το γεγονός ότι έπεσε θύμα bullying εξαιτίας του βάρους της, αυτό δεν την εμπόδισε στο να ακολουθήσει το όνειρό της. Φοράει μαγιό και εσώρουχα και ποζάρει δίχως ίχνος κόμπλεξ, αφού από μικρή ήθελε να τη βγάζουν φωτογραφίες και να κάνει καριέρα μοντέλου. Ποζάρει με αυτοπεποίθηση μπροστά στο φακό και δεν διστάζει να δείξει το σώμα της. Στο βιογραφικό της υπάρχει ένας τίτλος ομορφιάς, διαφημιστικές καμπάνιες και fashion shows. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο New Jersey, αλλά και οι δύο γονείς της είναι Έλληνες με καταγωγή από τη Σπάρτη. Η Ανούλα, όπως τη φωνάζουν οι δικοί της άνθρωποι, έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία και δημοσιογραφία, ενώ διαθέτει και μάστερ στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Τίποτε από όλα αυτά, ωστόσο, δεν της δίνει τη χαρά που αισθάνεται όταν περπατάει στην πασαρέλα ή φωτογραφίζεται για κάποιο περιοδικό. Η Άννα είχε πάντοτε αρκετά παραπανήσια κιλά, με αποτέλεσμα να πέσει πολλές φορές στη μπούλινγκ όταν ήταν μικρότερη. Δέχονταν απειλές καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής της ζωής, όμως όπως λέει δεν πτωήθηκε αφού αγαπούσε πολύ τον εαυτό της. Όσο για το μήνυμά της προς τα κορίτσια και τα αγόρια που έχουν παραπανήσια κιλά, αγνοήστε τους αρνητικούς ανθρώπους και μην ντρέπεστε για το σώμα σας. Στα προσωπικά της βρίσκεται στην καλύτερη της φάση, ετοιμάζει το γάμο της που θα γίνει του χρόνου τον Οκτώβριο και με τον αρβωνιαστικό της είναι πιο ερωτευμένη από ποτέ. Ανούλα, το έχεις και στη σέλφι. Σ' αρέσει η πόζα, είσαι της πόζας. Για πες μου, άντρας όταν σε γνώρισε... είπε σε θέλω πιο αδύνατη, είπε μ' αρέσεις έτσι, μ' αρέσει ζουμπουρλού, τι σου είπε? Όχι, I mean, με άρεσε πως ήμουνα, δεν είχε να πρέπει να χάσω βάρος ή πρέπει να φορέσεις αυτό. Μου άφησε ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω και με υποστηρίξει πάντα. Είσαι πάντως, είναι αυτό που λέμε, τι να τα κάνεις τα κιλά όταν έχεις αυτό το βλέμμα, αυτά τα μάτια, αυτό το χαμόγελο, Έρουλα. Συμφωνώ απόλυτα, Ζήνα, και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν παραπανήσια κιλά, έχουν συνήθως διάβγεια πνεύματος πολύ μεγαλύτερη από άλλους ανθρώπους και αναγκάζονται, εγώ βάζω το ρήμα αναγκάζονται, να καλύπτουν πιθανότατα το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχουν με τα κιλά τους, με άλλα πράγματα και άλλα προτερήματα που προβάλλονται προς τα έξω. Που μπορεί να είναι από την πολύ καλή δουλειά τους, μπορεί να είναι από το κέφι και τη ζωντάνια που έχουν και καθυλώνουν τους άλλους. Τώρα να μπορεί σου να πω είναι... κάτι. Δεν είναι γήινο αυτό, γιατί εγώ ψηφίζομαι πάρα πολλές φορές, ας πούμε, και έχουμε δημιουργήσει νευρικά, ανόρεκτα κορίτσια. Τα σκελετωμένα μοντέλα. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό, πες να πας, ας πούμε. Θέλω να γίνω νύφη και έχω αυτά τα κιλά. Μου δείχνεις αυτό το κιλό. Πού να το πω και τι να βάλω. Πρέπει να μου δείξεις μια πρόταση να το βάλω. Μα δεν έχω δίκιο, Ανούλα μου. Τι σε ενοχλεί εσένα πιο πολύ? Τι με ενοχλεί? Ναι, πιο πολύ. Κοίτα τι ωραία κοπελάκια. Σε modeling ή γενικά με τα σε σχέση με, ναι, σε σχέση με τον κόσμο και αν, που δεν αντέχουν να βλέπουν μοντέλα
σε καμπάνιες να είναι πιο παχιά. Εγώ νιώθω ότι τώρα οι εταιρείες δείχνουν διαφορετικές άνθρωποι με διαφορετικές σώματα. Νομίζω ότι πάμε σε θετική βήμα. Νομίζω ότι αν δείχνεις σώματα από διαφορετικά άτομα, μπορείς να πεις okay, μπορείς να έρθεις σε μας να ψωνίζεις γιατί έχεις τα ρούχα μας. Mm-hmm. So, εγώ θα είμαι πιο άνετα να μπω μέσα στο μαγαζί σου γιατί έχεις ρούχα για μένα. Είναι όλο αυτό. Καταπληκτικό πάντως είναι αυτό. Mm-hmm. Γιατί να εδώ φοράει το τζινάκι της με το μπλουζάκι της. Εδώ εντάξει είναι λίγο πιο σεξι, πιο καλοκαιρινό. Από εκεί και πέρα όμως, ο μέσος όρος των κιλών μιας γυναίκας είναι από τα 70 και ρόλο, στα 90 δηλαδή. Δεν παίζει ρόλο. Ναι, δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν εταιρείες και είναι γνωστό στον κόσμο που το μοντέλο αν δεν είναι 45 με 50 κιλά δεν παίρνει μέρος στην καμπάνια. Ναι, έτσι δεν είναι ευγενία. Η μεγάλη λύκη του εξωτερικού όλοι τα εσύ μοντέλα μιλάς γιατί 45 κιλά είσαι θα βγάλω πολλές στη μάνα σου. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Βεβαίως, Ρουλά. Ανούλα, έχεις δεχθεί bullying είτε στο σχολείο είτε ακόμη και τώρα από ανθρώπους γύρω σου ή από συναδέλφους που κάνουν modeling και είναι στο χώρο αυτό γιατί έχεις αυτά τα κιλά? Όταν ήμουν μικρή, you know, τα παιδάκια ήταν πολύ mean. Mm-hmm. Μου έλεγαν κακές λέξεις και φράσεις και εγώ ήμουν μικρή και το είχα πάρει πολύ προσωπικά, αλλά νιώθω ότι όλα αυτά που έχω περάσει δεν μου έχει σταματήσει το όνειρό μου να κάνω αυτό που ήθελα και το έκανα. Πολύ πιο σημαντικό το ότι δεν έκανε πίσω, αλλά σήκωσε κεφάλι και έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι γονείς σου σε αυτό σου το όνειρο πώς αντέδρασαν? Γιατί οι φάροι μας είναι οι γονείς μας. Ναι, από την αρχή δεν τους άρεσαν αυτή την ιδέα να το κάνω, αλλά είχα πάει σχολείο, είχα τελειώσει το master, δούλευα σε διαφορετικές εταιρείες και ήταν κάτι που το ήθελα, ήταν το πάθος μου. Και όταν και με μαγιό. Είδε αυτό που έκανα σε διαφορετικές καμπάνιες και πασαρέλες, ένιωθε πολύ περηφάνεια ότι μια Ελληνοαμερικανίδα μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Πάντως, Ανούλα μου, το καταλαβαίνεις. Ένα σπαρτιάτη να του πεις η κόρη του στην πασαρέλα είναι λίγο οξύμορο. Το ξέρω. Το βίωσες, δεν το ξέρεις. Τι έχεις να πεις λοιπόν στις τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν και κάπως έτσι να κλείσουμε? Θέλω να πω ότι να κάνεις αυτό που θέλεις, που νιώθεις. Κανένας να σε κρατάει πίσω. Να μην ακούσεις τα αρνητικά σχόλια. Να, αν είσαι έτσι, να το κάνεις embrace, to love yourself. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι θέλεις και να μην ακούσεις όλα αυτά που είναι γύρω σου και να κάνεις αυτό που σου δείχνει χαρά και να λάμπεις. Μεταξύ μας τώρα, αγαπημένο σου ελληνικό φαγητό ποιο είναι? Μ' αρέσει το παστίτσιο. Το μακαρόνι με τον κιμά. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Με αυτό το χαμόγελο κρατάω, κουκλά μου. Φιλάκια πολλά, κομπλέ.